Φέρετε εσπρέσο σε ποτήρι κουβά. Εντάξει, είναι ο δεύτερος. Αλλά έχω ξυπνήσει πολύ πρωί. Έχω ξυπνήσει από 5.30. Έκανα γυμναστική. Έκανα αερόβιο. Έφαγα πρωινό. Έκανα μπάνιο. Και τώρα θα φάω δεκατιάνο. Το δεκατιάνο μας σήμερα θα είναι μαγικό. Καλημέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να περνάτε όσο πιο υπέροχα γίνεται στο σπίτι σας. Δεν ξέρω τι κάνετε. Αλλά φαντάζομαι ότι έχετε βρει όλοι τον τρόπο τελικά να περνάτε καλά, όπως και εγώ. Έχουμε γονατίσει το Netflix. Το έχετε γονατίσει κι εσείς. Λοιπόν, να δώσω πολλά χαιρετίσματα και στο Instagram και στο Facebook. Από εδώ είναι το Instagram, από εδώ είναι το Facebook. Θα κάνουμε την κλασική, έτσι... πώς λέγεται, το κλασικό πρόλογο κάθε φορά πριν ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Οπότε γεια στον Αποστόλη Ήω στο Instagram, γεια στην Ελένη Πατώνη, γεια στην Γιακο Γιόγκα, γεια στη Σούζη Λαπίδης, Νίκος Παγώνης, Μαντουλίδου Ελλάδα, το καλαμαράκι στο, το καλαμάκι στον καφέ πλαστικό. Τώρα γιατί το διάβασα αυτό? Θα σου πω. Και θα σου πω την αλήθεια. Έχω ένα καλαμάκι και το αλλάζω το καλαμάκι και το βάζω στον επόμενο καφέ που θα πιω. Δεν πετάω ούτε ένα καλαμάκι στα σκουπίδια. Αλλά έχεις δίκιο. Μου την είπες δημόσια. Ευχαριστώ. Λαμπερές καλημέρες. Καλημέρα καλλιτέχνη της κουζίνας. Καλημέρα πες μας για τα chips. Εγώ να σας πω, ο Σάκης να σας πει. Δεν μας είπε τελικά, πετύχανε ή δεν πετύχανε. Καλημέρα, καλό μηνάκι μου, Βανέσα Αντωνίου. Πάει το Instagram, πάμε στο Facebook. Καλημέρα, Άκη από Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλημέρα από Νέα Πλαγιά Χαλκιδικής. Α, εκεί παραθερίζα το καλοκαίρι. Τέλεια. Τι κάλτσες φοράς σήμερα? Η κάλτσες φοράς σήμερα είναι πάλι Star Wars. Εδώ. Μια χαρά. Ωραίος. Λοιπόν, καλημέρα, τέλειες συνταγές σου, τις βλέπω κάθε μέρα με τα μωράκια, μαγκαλίτσα, άτιμη καραντίνα. Όχι άτιμη καραντίνα, επιτέλους μαγειρεύεται όλοι στο σπίτι, μια χαρά. Jordan Pot, καλημέρα. Ειρήνη Κούτη, έδωσε συνταγή, τέλεια τα chips. Τέλεια, έχω και γύρο κοτόπουλο, λέει κάτια Χονδρογιάννη. Και το σκεφτόμουν χθες το γύρο κοτόπουλο και χοιρινό. Μπράβο, Άκη, καλημέρα. Η Ειρήνη Φουμπουφού. Και εδώ πέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Instagram, Facebook. Λοιπόν, να σας πω λίγο για τη συνταγή που θα φτιάξω σήμερα. Επειδή ξέρω ότι έχετε άπειρο κιμά στο σπίτι και πολύ κοτόπουλο που έχετε πάλι στην κατάψυξη. Δεν ξέρω τι σας έβιασε. Δαιμονιστήκατε όλοι, πήρατε αρκετό κρέας και αρκετά ζυμαρικά. Θα προσπαθήσουμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εντάξει, σας έχω δώσει άπειρες συνταγές και για κοτόπουλο λεμονάτο και για ζυμαρικά και για το ένα και για το άλλο. Σήμερα θα κάνω κάτι πάρα πολύ πιασάρικο. Βέβαια, επειδή πάντα υποστηρίζω την όλη φιλοσοφία του food waste, δεν πετάμε φαγητό, η ποσότητα που θα κάνω σήμερα είναι για ένα άτομο. Δηλαδή θα φτιάξω ένα πιτόγυρο να φάω εγώ. Τώρα θα μου πείτε, ένα πιτόγυρο σου φτάνει? Δεν μου φτάνει, αλλά θα φάω ένα τώρα, μπορεί να κάνω και ένα μετά. Γενικά πρέπει να μπαίνουμε λίγο στη φιλοσοφία ότι μαγειρεύουμε μόνο ό,τι είναι να καταναλώσουμε. Άμα δεν έχουμε σκοπό να καταναλώσουμε φαγητό, δεν μαγειρεύουμε να κάνουμε μια κατσαρόλα, γιατί θα μας μείνει το φαγητό στην άκρη και όχι μόνο θα το πετάξουμε. Άμα πάμε να το φάμε το βράδυ, θα έχει επιβαρυνθεί από όλη την ημέρα που θα μένει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και δεν είναι σωστό. Το φαγητό μας δεν είναι φρέσκο. Λοιπόν. Θα ήθελα την κλασική χάρη, οποιοδήποτε μπορεί και έχει τη διάθεση να γράφει τα βήματα της συνταγής από κάτω στα αγγλικά, βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, άμα μπείτε στα προηγούμενα σχόλια, στα βίντεο που κάναμε, θα δείτε ότι άπειρος κόσμος μιλάει στα αγγλικά από κάτω και ουσιαστικά κάνουν chat με αυτούς που γράφουν τα βήματα της συνταγής και είναι φανταστικό, γιατί δεν είμαστε έτσι με κόσμο από άλλες χώρες. Να σας πω ότι μας ακολουθούν πάρα πολύ από το εξωτερικό. Η επισκεψιμότητα του site μου είναι περίπου 20-25% από το εξωτερικό. Και τώρα μιλάμε για νούμερα προ-καραντίνας που ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια unique visitors. Υπολογίζουμε τώρα με την καραντίνα να είναι πολύ παραπάνω, 4-5 εκατομμύρια unique visitors. Οπότε είναι πάρα πολλοίς κόσμος. Μπορεί να είναι και 1 εκατομμύριο κόσμος από το εξωτερικό που μας βλέπει. Οπότε βοηθήστε με, please, γράψτε από κάτω τα βήματα της συνταγής να βλέπει και ο κόσμος, γιατί είναι αμαρτία να μην μπορώ να τους εξηγήσω τι ακριβώς κάνω. Με βλέπουν και να ξέρετε ότι τα ελληνικά ακούγονται σαν αράβικα. Νομίζουν
Αράβικα. Το καφές. Αράβικα. Νομίζουν ότι μιλάμε ότι είμαστε από το Middle East, από το Ντουμπάι και από εκεί και τέλος πάντων αυτό. Λοιπόν, γεια σου Μάκη Πουνέντη. Ο Μάκης Πουνέντης είναι πιστός λαϊβάς. Έκανε και Σίζαρ κοτόπουλο ανεπιτυχώς από ό,τι είδα. Έκαψε τα κουρτών. Το κοτόπουλο το έκοβε ένα-ένα. Ήτανε παιδιά disaster. Ήταν από τα χειρότερα live που έχω δει. Το πέτυχε, το έφαγε. Αυτό λέει, αν το τρογιά, τελικά ναι. Λοιπόν, καλημέρα από Φλόρινα. Να σας πω ότι η συνταγή μας θα μας πάρει πάλι 10-15 λεπτά. Η όλη φιλοσοφία των live που κάνω στο σπίτι είναι ότι όντως θέλω να ξεκινάτε να κάνετε συνταγές και να τις φτιάχνουμε real time και να σας δείχνω ότι σε 15 λεπτά, όπως το φτιάχνω και εγώ, μπορείτε να το φτιάξετε και εσείς. Το να έχω έτοιμα βήματα ή να ψιλοκόβω από πριν πράγματα και να τα έχω ψιλοκομμένα και να τα ενώνω, δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Πάντα, ακόμα και στις συνταγές που κάνω στην τηλεόραση, δεν έχω τίποτα ψιλοκομμένο από πριν. Πάντα τα ψιλοκόβω όλα εκείνη την ώρα για να πηγαίνουμε real time, να ξέρω ότι μπορείτε και εσείς να κάνετε ακριβώς το ίδιο πράγμα και να μην παρεκκλίνετε καθόλου από τη συνταγή. Θέλω οπωσδήποτε να σας βγει τελειωτό φαγητό. Λοιπόν, το να φτιάξουμε ένα πιτόγυρο με τις πίτες, γιατί θα φτιάξουμε και την πίτα μόνοι μας, δεν θα μας πάρει παραπάνω από 15 λεπτά. Δεν θα σας δείξω μόνο το γύρο. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε πίτα και γύρω από το 0 και σε μόλις 15-20 λεπτά. Λοιπόν, μαζευτήκαμε πάνω από 10.000 σύνολο μαζί με το Facebook και το Instagram. Στο Facebook έχει 7.400, στο Instagram έχει 3.490. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σηκωθούμε με τον καφέ μας και να πάμε να φτιάξουμε το, πώς το λένε, το πιτόγυρό μας. Λοιπόν, σηκώνομαι. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, αφήνω τον καφέ εδώ και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε την υπέροχη συνταγή μας. Λοιπόν, με το που τελειώσει η συνταγή, στο link του Facebook από πάνω θα ανεβάσω δύο συνταγές. Η μία λέει πίτα χοιρινή με πανσέτα, που ουσιαστικά άμα δεν έχετε κοτόπουλο και έχετε χοιρινό μπορείτε να κάνετε κανονικά τη συνταγή. Έχω άλλη μία συνταγή γύρω χοιρινό που γίνεται με ψαρονέφρι, σε περίπτωση που έχετε ψαρονέφρι, γύρω χοιρινός λέγεται εκείνη, και θα ανεβάσω άλλη μία συνταγή που ουσιαστικά γράφει γύρω κοτόπουλο. Εμείς θα πάρουμε από τη συνταγή του γύρω κοτόπουλο τον γύρω, για να φτιάξουμε τον γύρω βάση αυτής της συνταγής, και από τη συνταγή γύρω με πανσέτα θα πάρουμε την πίτα. Οπότε ουσιαστικά κάνουμε δύο συνταγές σε μία, γιατί θέλω να σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε και τις πίτες και τον γύρο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχω δύο υλικά εδώ για να φτιάξουμε πίτα. Αυτό είναι γιαούρτι στραγγιστό και αυτό είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Πιστεύω ότι τα έχετε όλοι στο σπίτι. Σωστά. Για να φτιάξετε πίτες για σουβλάκι χρειάζεστε μόλις δύο υλικά, άντε να βάλουμε και λίγο αλατάκι μέσα, τρία. Τα ανακατεύουμε και το ζυμάρι για να φτιάξουμε πίτες είναι έτοιμο. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο να μην πείτε σε διαδικασία σήμερα να φτιάξετε, να μην φτιάξετε πίτα μόνοι σας. Λοιπόν, έτσι όπως είναι στο μπολ, θα προσθέσω μέσα στο γιαούρτι, εδώ. Η συνταγή για τις πίτες βρίσκεται στη συνταγή σουβλάκι με πανσέτα. Εντάξει. Λοιπόν, έριξα το γιαούρτι μου. Ένα υλικό. Δύο υλικά αλάτι. Και το αλάτι ξαναλέω ότι είναι. Εντάξει, θα βάλω ένα αλατάκι. Και αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Δύσκολο. Κάτσε να ανοίξω και το μάτι να αρχίζει να ανασταίνεται. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και ανακατεύουμε. Στην αρχή ανακατεύουμε με ένα κουτάλι και σιγά σιγά θα δούμε ότι αυτό το πράγμα θα αρχίσει να δένει και να γίνεται ωραίο, να γίνεται sexy. Γενικά αυτή τη συνταγή την αγαπώ, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Ακόμα και πίτσα μπορούμε να κάνουμε με αυτή τη συνταγή της πίτας, αρκεί να ανοίξουμε πολύ λεπτό το ζυμάρι. Γενικά το γιαούρτι είναι ένα υπερηλικό. Θεωρώ ότι το χρησιμοποιούμε εντελώς άδικα σε πολλές συνταγές. Δηλαδή, έχουμε μάθει το γιαούρτι μόνο να το βγάζουμε σαν συνοδευτικό, σαν dip ή σαν κάτι που πάει δεύτερο. Το γιαούρτι είναι πρωταγωνιστής και θέλω να θυμάστε ότι το γιαούρτι είναι από μόνο του ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Γιατί μέσα έχει πρωτεΐνη, έχει υδατάνθρακα, έχει τα λιπαρά που θα διαλέξουμε εμείς. Μπορούμε να πάρουμε 2%, 5%, 10% και βασικά είναι τέλειο. Κοιτάξτε εδώ, καθώς ανακατεύω με το κουτάλι, έχω δημιουργήσει μέσα μικρά, πώς να το πω έτσι, ψωμάκια. Το βλέπετε. Τώρα, σε αυτό το σημείο
με το που γίνανε αυτά τα ψωμάκια, έτσι όπως είναι, ήρθε η ώρα να βάλουμε χέρι. Γιατί το μείγμα μας πρέπει να δέσει. Και για να δέσει πρέπει να γίνει με το χέρι. Κοιτάξτε, το κάνω έτσι επίτηδες για να σας δείχνω ακριβώς τι γίνεται. Στην αρχή θα σας φανεί ότι κάτι λάθος συμβαίνει, ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, ότι κάποιο λάθος υπάρχει στη συνταγή του Άκη, που δεν το έχετε πει ποτέ σας, η αλήθεια είναι. Οπότε αυτό. Για να δούμε σήμερα. Ο Σάκης θα φτιάξει πίτα με γύρο κοτόπουλο. Εντάξει, σε περίπτωση που δεν την έχετε γνωρίσει, να σας πω ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι από τα πιο καταπληκτικά άτομα που υπάρχουν. Και δεν είναι καταπληκτικός γιατί είναι ο superstar, είναι καταπληκτικός γιατί είναι ο πιο καλόψυχος άνθρωπος που υπάρχει. Αλήθεια. Άμα δεν τον έχετε γνωρίσει, σας λέω εγώ πολύ υπεύθυνα ότι είναι ένας άγιος άνθρωπος. Δεν μπορεί να πει ποτέ κακία για κανέναν, δεν φέρεται άσχημα ποτέ σε κανέναν, είναι άψογος επαγγελματίας. Γενικά ο τύπος είναι πρότυπο, δεν υπάρχει, είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται τώρα το ζυμαράκι? Αυτό ήταν. Λοιπόν, έχω βγάλει από τον μπολ. Κάτσε να μην κάνω έτσι, γιατί μετά πρέπει να βάλω σκούπα. Ζυμώνω εδώ με τα χέρια. Εδώ. Και καθώς ζυμώνω με τα χέρια, μπορώ να προσθέσω μέσα στην πίτα μου ό,τι αρωματικό θέλω. Μπορώ να βάλω ρίγανη, θυμάρι, δεδρολίβανο, μπούκοβο, ό,τι μου αρέσει μπορώ να προσθέσω. Εγώ δεν θα βάλω τίποτα. Αυτό που θα κάνω είναι απλά να ανοίξω την πίτα μου μετά από τόσο ζύμωμα. Σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει πάρα πολύ η πίτα σας, βάλτε λίγο αλευράκι για να σας βοηθήσει να την ανοίξετε. Αλεύρι, σιμιδάλι, ό,τι έχετε, ό,τι έχουμε είναι καλό. Εγώ θα, επειδή τώρα το είχα πολύ πρόχειρο το σιμιδάλι, θα ρίξω λίγο σιμιδαλάκι από πάνω, εδώ. Τέλεια. Και το ζυμάρι μου για την πίτα είναι έτοιμο. Σας είπα θα κάνω μία πίτα και θα την κάνω αλαμινούτ. Οπότε, όπως είναι, θα πάρω μία μεμβράνη, εδώ. Σε περίπτωση που δεν έχετε πλάστη, εγώ έχω πλάστη, αν μη λέτε. Κλασικός τόρυβος που έχετε συνήθως να έχετε κάθε μέρα. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε πλάστη, πάρτε μια μεμβράνη, ανοίξτε εδώ και ουσιαστικά θέλουμε να ανοίξουμε την πίτα μας. Μάλλον έχω κάνει κάποιο λάθος υπολογισμό, γιατί πρέπει να έχω βάλει πολλή ποσότητα για μια πίτα. Έβαλα 120 γραμμάρια γιαούρτι και 120 γραμμάρια ή συναλογία πάντα, αλεύρι με γιαούρτι και 120 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, οπότε θα βγει λίγο γίγας η πίτα μου. Δεν πειράζει, πήγαν έκμενε μια χαρά, είναι έτοιμο, ας βγει γίγας, δεν πειράζει. Το δεκαθιανό μου θα είναι σαν δύο πιτόγυρα. Οπότε, φτιάχνω ψιλοστρόγγυλη την πίτα μου εδώ, το βλέπετε έτσι. Σε περίπτωση που δείτε ότι κολλάει, ξαναλέω τι. Λίγο σιμιγδαλάκι, λίγο καλαμποκάλεμπρο, λίγο αλεύρι, ό,τι έχετε. Τώρα θα μου γράψετε από κάτω οι περισσότεροι. Μπορούμε και να το κάνουμε με αλεύρι ολικής. Μπορείτε εφόσον αντικαταστήσετε το 20% από τα αλεύρι με αλεύρι ολικής, αλλά πρέπει να προσθέσουμε και λίγο baking powder. Γενικά το αλεύρι ολικής έχει λίγο παράξενη συμπεριφορά, μας αρέσει. Αλλά δεν παίρνουμε και βάζουμε ανεξέλεκτα αλεύρι ολικής ό,τι συνταγή βλέπουμε. Λοιπόν, πώς το βλέπουμε? Το λιγουρεύεστε, κοιτάξτε εδώ, τώρα, πάμε πίσω εδώ και έχω το τηγάνι μου. Το τηγάνι μου θα προσθέσω ελάχιστο λάδι, εδώ, και ενώ το maximum της φωτιάς μου είναι το 9, εγώ θα βάλω γύρω στο 5,5 με 6, γιατί θέλω όλα να ψηθεί η πίτα μου. Έχω ένα ζυμαράκι που θέλω να ψηθεί 100% μέχρι μέσα. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι να του δώσω ώρα. Και όση ώρα ψήνεται η πίτα μου εδώ πέρα. Βλέπετε. Λοιπόν, όση ώρα ψήνεται η πίτα μου για το σουβλάκι, πάμε να ετοιμάσουμε το γύρο μας εδώ πέρα. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε το κοτόπουλο. Και σε αυτή τη συνταγή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε φιλέτο είτε μπούτι. Όπως σας είπα, εγώ θα κάνω μία μερίδα γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Οπότε εσείς βέβαια μπορείτε να αυξομοιώσετε τη συνταγή σύμφωνα με τα άτομα που είστε στην οικογένεια και να φτιάξετε πολύ περισσότερη ποσότητα. Απλά, αυτό που θέλω να προσέξετε, θα σου το πω στη συνέχεια, θα σου το πω κάνω. Να βγάλω μία σπάτουλα, να βγάλω και ένα μαχαίρι. Τι άλλο θέλω? Αυτά θέλω.
Λοιπόν, και να φέρω τα γατιά μου. Γατάκια! Γατάκια, γατάκια, γατάκια! Σε περίπτωση που είστε vegetarian και θέλετε να κάνετε το πιτόγυρο, δεν τρώτε ας πούμε κρέας, ό,τι ακριβώς κάνω θα το κάνετε με μανιτάρια. Θα κόψετε ωραίες φέτες στα μανιτάρια και θα χρησιμοποιήσετε τα μανιτάρια αντί για γύρω κοτόπουλο. Ακόμα μπορείτε να πάρετε βραστή πατάτα, να την κόψετε κομμάτια και ουσιαστικά να συμπεριφέρετε στην πατάτα όπως ακριβώς συμπεριφέρομαι εγώ στο κοτόπουλο. Λοιπόν, εδώ πέρα η πίτα μου άρχισε να γίνεται, θέλω να τη δείτε. Φυσικά δεν θέλω να τη δείτε ακόμα, θα τη δείτε όταν θα είναι σεξι και θα τη γυρίσουμε. Και πάμε να διαχειριστούμε λίγο το κοτόπουλο. Εδώ. Λοιπόν, κάνουμε ένα γύρο κοτόπουλο, οπότε θέλουμε το κοτόπουλο να το κόψουμε σε λεπτές φετούλες. Εδώ. Πώς να το κόψω. Θα το κόψω λωρίδες μικρές, οπότε στα τρία, εδώ, το φιλέτο. Και έτσι όπως είναι, ωραίες μικρές λωριδίτσες. Θέλω να μοιάζει με γύρω. Εδώ και εδώ και εδώ. Λοιπόν, και όση ώρα κόβω, μήπως δω κανένα σχόλιο και απαντάω. Να μην κουπώ όμως και γίνω ρεζίλη και γίνω ξεφτύλα. Λοιπόν, τράβα το δεξιά. Ποιον τράβω το δεξιά, αγαπημού. Εδώ. Μεταξύ το δεξιά αριστερά είναι λίγο διαφορετικό, γιατί τώρα βλέπετε αντίθετα εσείς, βλέπετε καθρέφτη. Ακόμα τα iPhone δεν έχουν την τεχνολογία να κάνουν να αλλάζουν το βίντεο. Νομίζω τα Samsung το κάνουν, δεν ξέρω. Ίσως και να το κάνουν. Γιατί λέει ότι χρειάζεται το διπλάσιο επεξεργαστή για να μπορέσει να κάνει ένα κινητό αυτό το πράγμα. Οπότε εσείς βλέπετε ανάποδα. Και επειδή βλέπετε ανάποδα, τις προάλλες έκανα το σταυρό μου. Επειδή κάτι είχε γίνει και έκανα το σταυρό μου. Και μου στείλανε μηνύματα ότι κάνω το σταυρό με το αριστερό και ντροπή μου. Είναι η αλήθεια. Υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν όλη την ώρα να βρίσκουν κακά πράγματα σε κάποιους. Θα σας πω ειλικρινά, εγώ μέσα από την ψυχή μου κάνω ό,τι κάνω εδώ πέρα. Δεν το κάνω. Θέλω να βοηθήσω εσάς να μαγειρεύετε στο σπίτι, να περνάει η ώρα σας και όλα τα υπόλοιπα. Άμα είναι να μπαίνετε μέσα και να μου λέτε κακά πράγματα, να μην μπαίνετε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Δεν θα μαλώσουμε. Απλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Λοιπόν. Μια που έκοψα το κοτόπουλο και φοράω ακόμα γάντια, δεν πειράζει. Θα ψιλοκόψω και το σκόρδο, γιατί το μαχαίρι θα το χρειαστώ μόνο για το σκόρδο εδώ. Και να σας πω ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το σκόρδο σε αυτή τη συνταγή. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε σκόρδο, γιατί είστε κοπέλες και προσέχετε, το καταλαβαίνω, μην βάλετε καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά το σκόρδο είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, βγάζω τα γάντια μου. Εδώ και εδώ. Οπότε δεν πρέπει να ξαναπιάσω καθόλου κοτόπουλο από εδώ και πέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην πίτα μας. Εδώ και εδώ. Αυτή είναι μία πλευρά. Και πάμε να ψήσουμε την άλλη. Γυρνάμε. Εσείς βέβαια δεν θα πιάνετε την πίτα με τα χέρια γιατί καίει. Θα βάλω λίγο ακόμα λαδάκι. Αν θέλετε να την κάνετε αλάτι, μπορείτε να την κάνετε αλάτι. Απλά δώστε τη χρόνο να ψηθεί. Και πάμε εδώ πέρα στο γύρο κοτόπουλο. Στη συνταγή κανονικά που έχω στο βίντεο που θα δείτε. Χτυπάω όλα τα υλικά σε ένα γουδί. Μεξί, γουδιά στο e-shop έχουμε άπειρα και είναι πάμφθινα. Δεν θυμάμαι πόσο έχουν, αλλά είναι πάρα πολύ οικονομικά. Τύπου 7-8 ευρώ, 5, 4, δεν ξέρω τις τιμές. Οπότε μπορείτε να πάρετε ένα γουδί να χτυπήσετε. Αλλά σε περίπτωση που δεν έχετε γουδί, μπορείτε να μην χτυπήσετε καν, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Επειδή θα κάνω πολύ μικρή ποσότητα, δεν μπορώ και να χτυπήσω στο μίξερ. Δηλαδή, δεν μπορώ να βάλω τα υλικά μου στο μίξερ και να τα χτυπήσω γιατί είναι τίποτα, είναι ελάχιστα. Γι' αυτό το λόγο θα κάνω κατευθείαν τη συνταγή πάνω στο ξυλοκοπής. Εσείς άμα έχετε ένα γουδάκι, τα χτυπάτε εδώ πέρα γιατί είναι πολύ καλό να χτυπάμε τα αρωματικά και να τα δίνουμε έτσι μια φρεσκάδα. Γιατί όσο καλή και αν είναι η πάπρικα, η ρίγανη και ο κόριανδρος, είναι κλεισμένα σε ένα σακουλάκι. Οπότε αρχίζουν χάνουν τα αρώματά του μέσα στο σακουλάκι. Άμα τα χτυπήσουμε λίγο κατευθείαν, η γεύση ανεβαίνει, πάει στο επόμενο επίπεδο, στο επίπεδο που θέλουμε για να χρησιμοποιήσουμε για τη συνταγή μας. Λοιπόν, τώρα, για να φτιάξουμε γύρω κοτόπουλο χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα μπαχαρικό που λέγεται πάπρικα. Νομίζω ότι έχετε όλοι στο σπίτι σας πάπρικα. Αν έχετε καπνιστεί πάπρικα ακόμα καλύτερα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αλάτι, πιπέρι. Εμένα μου αρέσει το μπούκοβο, άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε. Και έχω ένα φανταστικό υλικό εδώ, να βάλω και λίγο ρίγανη, να βάλω ρίγανη ή θυμάρι. Εδώ. Και έχω ένα φανταστικό υλικό που το αγαπώ και λέγεται κόριανδρος. Είμαι σίγουρος πως το
80% των ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή το live δεν έχουν οικογένεια στο σπίτι. Οπότε δεν μπορείτε να το βάλετε. Αλλά δεν με πειράζει. Σε περίπτωση που το έχετε ή δεν το έχετε, δοκιμάστε το. Είναι ένα φανταστικό υλικό. Ο κόλιανδρος φαίνεται σαν να είναι πιπεράκια εδώ πέρα. Αλλά δεν είναι πιπεράκια. Είναι βρόσιμος. Τρώει και ένα κούφιο μέσα. Οπότε για τον κόλιανδρο, εγώ θέλω να το σπάσω. Θα χρησιμοποιήσω το γουδί εδώ. Γιατί όταν το σπάσουμε, γίνεται τέλειος. Και άμα πριν το σπάσετε, το δώσετε λίγο χρώμα στο τηγάνι, γίνεται 10 φορές πιο αρωματικός. Κόριανδρος ξερός, εδώ. Ρίχνουμε και τον κόριανδρο. Τι δεν έχω ρίξει καθόλου. Λαδάκι. Εδώ. Και όπως βλέπετε την πίτα μου, την έχω αφήσει πόση ώρα εκεί πέρα. Είναι ήδη στα 3, 4, 5 λεπτά. Θέλει ώρα. Γιατί δεν την κάνουμε deep fry, δεν την ψήνουμε στο φούρνο, την ψήνουμε σε ένα τηγάνι. Ουσιαστικά κάνουμε ένα pancake ελληνικό. Τι θέλουμε, θέλουμε να ψηθεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και να ψηθεί και στο κέντρο. Οπότε δώστε χρόνο, μην την κάνετε βιαστικά, γιατί στη μέση θα κρατάει και δεν θέλουμε να είναι ομή. Τώρα, για να δω λίγο την πίτα μου, να τη δείτε κι εσείς εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πώς το βλέπετε. Λοιπόν, είναι τέλεια. Θα την ψήσω κι άλλο λίγο εδώ. Την ταλαιπώρησα λίγο και είναι έτοιμη να σπάσει. Αλλά δεν πειράζει. Και όπως σας είπα, δεν έχω πιάσει τώρα καθόλου το κοτόπουλο και το τυρό. Δεν έχω πάρει ξύσμα από λεμόνι, γιατί θα σβήσουμε το γύρο κοτόπουλο με λεμόνι. Οπότε λίγο ξύσμα λεμόνι. Και καθίστε να κάνουμε ένα μικρό έτσι απολογισμό για το τι θα κάνετε αυτή τη στιγμή στο γύρο σας. Θα το ψιλοκόψετε, είτε είναι μπούτι είτε είναι στήθος. Θα ρίξετε το αλατάκι σας, το λαδάκι σας, πάπρικα, άμα έχετε κόριανδρο, ρίγανη και σκόρδο, το σκόρδο είναι εδώ, μπλα μπλα μπλα. Και αυτό που θα κάνω είναι ουσιαστικά να ανακατέψω όλα τα υλικά μεταξύ τους. Γενικά, επειδή το στήθος κοτόπουλο είναι για μένα το πιο έτσι άγευστο κρέας που υπάρχει, δεν έχει γεύση. Αλλά πολύ εύκολα χαρακτηρίζεται από γεύση. Το μαγικό με το στήθος κοτόπουλο είναι αυτό. Δηλαδή, άμα θα είχα ένα μοσχάρι και έβαζα πάπρικα, δεν θα παίρνει γεύση πάπρικα ποτέ. Γιατί το μοσχάρι έχει το δικό του χαρακτήρα, έχει τη δικιά του γεύση. Οπότε, για να απορροφήσει μια γεύση, θέλει πραγματικά να το πολεμήσουμε. Το κοτόπουλο το φανταστικό που έχει είναι ότι είναι σχετικά άγευστο, αλλά οτιδήποτε και αν του βάλουμε κατευθείαν το χαρακτηρίζει. Γιατί είναι άγευστο, είναι τελείως plain. Οπότε, σκεφτείτε τώρα τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Έχουμε βάλει λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κόριανδρο, ρίγανη, τι άλλο, αυτά και λίγο μπουκουβάκι. Και κοιτάξτε εδώ ένα μαριναρισμένο κοτόπουλο που έχουμε κάνει. Δηλαδή πραγματικά με το τίποτα. Λοιπόν, η πίτα μου είναι έτοιμη, εδώ. Βάζω τέρμα το μάτι, βάζω την πίτα μου, να βάλω ένα ξυλοκοπής που να το βάλω. Πού να το βάλω. Το βάλω εδώ, που ήταν πρόχειρο. Λοιπόν, η πίτα μου είναι έτοιμη. Έλα. Εδώ, και κοιτάξτε. Τέλεια πίτα για σουβλάκι. Σε μόλις πόση ώρα, 5 λεπτά. Πλάσαμε ένα λεπτό, ούτε ένα λεπτό. Βάλαμε στο τηγάνι, 5-6 λεπτά. Τραγανή. Δεν θα την κόψω γιατί θέλω να την γεμίσω. Και ουσιαστικά είναι τέλεια. Δηλαδή, πραγματικά, όποιος δεν φτιάξει αυτή την πίτα, αυτός χάνει. Ας πάει να πάρει έτοιμη. Λοιπόν, και τώρα, το μυστικό για να πετύχουμε τη συνταγή εδώ είναι αυτό που θα σας δείξω τώρα. Σε περίπτωση που, βλέπετε ότι περιμένω υπομονετικά, σε περίπτωση που το τηγάνι μου δεν καίει, και όταν λέω να καίει, εννοώ πραγματικά να βγάζει φωτιές, μην ξεκινήσετε καν τη συνταγή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Με το που ρίξουμε το κοτόπουλο θα αρχίσει να βράζει. Θα έχει γεύση βραστού και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε τι θέλουμε να κάνει το τηγάνι. Να κάψει πάρα μα πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ το στήθος δεν βοηθάει τόσο πολύ. Το μπούτι είναι καλύτερο για αυτή τη συνταγή. Για γύρω κοτόπουλο γιατί έχει αρκετά λιπαρά. Οπότε τι θέλουμε. Θέλουμε να κάψει πάρα πολύ και ουσιαστικά να καραμελώσει το κοτόπουλο. Δεν πρέπει να ανακατεύουμε όλη την ώρα. Δηλαδή ρίχνω το κοτόπουλο και τα αφήνω να πάρει χρώμα από τη μία πλευρά και μετά το γυρνάω. Και σε περίπτωση που κάνετε παραπάνω από μία μερίδα, θα χωρίσετε το κοτόπουλο ένα μερίδα. Δηλαδή, κάθε τηγανιά θα είναι ένα πιτόγυρο. Δεν θα βάλετε όλο το γύρο για 3-4 πιτόγυρα μέσα, γιατί θα καταστραφεί η συνταγή μας. Ακούς, Μάικ Πουνέντι. Ακούω. Τι θερμοκρασία το μάτι τώρα. Τώρα το μάτι είναι στο full extra τέρμα. Κοιτάξτε. Έχει πάρει φωτιά. Πρέπει να καίει. Πρέπει να βγάζει φωτιές. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Και να μετακινήσω την κάμερα. Θα μετακινήσω την κάμερα, θα βάλω το λάδι μου εδώ. Εν τω μεταξύ, τρομερό twist αυτό με το σιμεριδάλι πάλι που έκανα. Τρελό. Γιατί έχει δώσει μια έτσι κροκάντα υφή τραγανή γύρω γύρω στην πίτα και θα γίνει πιο γκουρμέ, πιο premium. Γιατί είμαστε premium, το βλέπετε. Και τώρα βλέπετε καλύτερα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι. Μπράβο, ο Χριστός και η Παναγία. Αφήστε λίγο να κατεβάσω το Instagram για να βλέπει καλύτερα. Μπράβο. Να κατεβάσω και λίγο το Facebook για να βλέπει καλύτερα. Και το τηγάνι μου καίει, έχει καθόλου λάδι? Δεν έχει καθόλου λάδι, γιατί? Γιατί έχουμε βάλει ελάχιστο λαδάκι στο κοτόπουλο. Σε περίπτωση που βάλουμε λάδι μέσα στο τηγάνι, το κοτόπουλο πάλι θα αρχίσει να βράζει, να βγάζει ζουμιά και ουσιαστικά δεν θα γίνει ωραίο. Κοιτάξτε εδώ πόσο λίγη ποσότητα που έχω από κρέας και πόσο μεγάλο είναι το τηγάνι. Απλώνω το κρέας μου παντού. Εδώ. Φανταστικό. Εδώ. Βλέπετε. Απλώνω σε όλη την επιφάνεια. Δεν αφήνω κανένα να σκεπάζει άλλο κοτοπουλάκι και δεν ανακατεύω. Αυτό εδώ, λάντα. Και υπομονή. Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή. Κάντε υπομονή και ο ουρανός. Φύγε από το ποτήρι. Τελεία. Εδώ. Και θα καθίσω στον πάγκο μου. Μην αρχίσετε πάλι να λέτε κάτι σε πάνω στον πάγκο και μετά θα φάει. Η πίτα μου είναι έτοιμη. Ο γύρος μου. Κοιτάξτε εδώ. Άρχισε να γίνεται και δεν τον τσιγκλίζω πάρα πολύ. Δεν γυρνάω όλη την ώρα. Γιατί άμα γυρνάω όλη την ώρα θα βράσει. Δεν θα πάρω το αποτέλεσμα που θέλω. Δεν θα πάρω καραμέλωμα και δεν θα θυμίζει καθόλου τον γύρο που παίρνουμε από την πλατεία. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραίο χρώμα άρχισε να παίρνει. Το βλέπετε. Θα δείξω τη μία πλευρά για να καταλάβετε και την άλλη. Εδώ και εδώ και εδώ. Λοιπόν, δεν γυρνάω. Θα χρειαστεί συνολικά 2 λεπτάκια για να γίνει ο γύρος με 3, εφόσον τον έχουμε ψιλοκόψει. Εδώ. Και απλά γυρνάω ένα-ένα τα κομματάκια. Ξέρετε και εγώ ότι έχω τρέλα κάθε φορά που ψήνω. Θα παίρνω την τηγάνη για να αρχίσω να γυρνάω. Τώρα δεν θα το κάνω. Γυρνάω ένα-ένα τα κομματάκια εδώ. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, και σε ποιον δεν τρέχουν τα σάγια αυτή τη στιγμή, για πείτε. Δεν γίνεται να αντισταθεί σε αυτήν εδώ τη συνταγή. Vegetarian εκδοχή, ξαναλέω ότι γίνεται, εφόσον βάλετε μανιτάρια, μπορείτε να βάλετε ό,τι μανιτάρια θέλετε, ακόμα και άγρια μανιτάρια, αυτά που κάνουν, ναι, μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε πατάτα, βραστή ή ψητή. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Οι vegetarian ξέρουν πολύ καλύτερα να χρησιμοποιούν τα υλικά. Έχουν πάρα πολύ φαντασία. Μπορούν να βάλουν αγκινάρα, μπορούν να βάλουν ό,τι θέλουν. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Δεν βγάζω το τηγάνι από τη φωτιά. Δεν ανακατεύω. Έκανα μόνο ένα γύρισμα και κοιτάξτε, με ένα στήθος κοτόπουλο που είχα, κάλυψε όλη την επιφάνεια του τηγανιού μου. Αντιπολιτικό τηγάνι θέλετε. Μπείτε στο shop, πάρτε κατευθείαν. Α, θα έρθει σε 10 μέρες, γιατί γίνεται χαμός, αλλά θα έρθει σε 10 μερούλες θα έρθει το τηγάνι σας. Οπότε κοιτάξτε εδώ, δεν ανακατεύουμε, δεν ζορίζουμε, δεν κάνουμε τίποτα και μόλις ο γύρος είναι έτοιμος, τι θα κάνω, έτσι όπως είναι, θα πω και ένα λεμονάκι εδώ. Μηδέν λάδι και έτσι όπως είναι θα σβήσω το τηγάνι μου με λίγο λεμόνι εδώ. Τώρα, καθώς σβήνουμε με το τηγάνι με το λεμόνι, να ξέρετε ότι η κρούστα που μπορεί να έχει το κοτόπουλο χάθηκε. Γιατί το λεμόνι έχει υγρασία και κατευθείαν μαλάκωσε την κρούστα που είχε το κοτόπουλο. Οπότε θέλω να κάνω, θέλω να περιμένω τώρα, ελάχιστη ώρα, να ξεραθεί πάλι το λεμόνι, γιατί το λεμόνι έχει ζάχαρη, άσχετα που είναι ξινό, έχει την φρουκτόζη, που φρουκτόζη είναι η ζάχαρη των φρούτων και των λαχανικών. Και αυτή εδώ, καθώς την ψήνουμε, τι θα κάνει, θα καραμελώσει και αυτή. Οπότε να σβήνουμε με λεμόνι, περιμένουμε άλλο ένα λεπτάκι εδώ. Να καραμελώσει και αυτή η ζάχαρη που ρίξαμε από το μέλι και πάμε ουσιαστικά να στήσουμε το πιτόγυρό μας. Εν τω μεταξύ δεν έχω βγάλει από το ψυγείο τίποτα από όσα έχω να στήσω το πιτόγυρο. Λοιπόν, σβήνω το μάτι μου εδώ. Έρχομαι εδώ.
Και πάμε να βγάλουμε τα πράγματα που χρειαζόμαστε για το πιτόκυρο. Λοιπόν, αυτό να φύγει. Εδώ. Μπράβο. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, κοτόπουλο εδώ. Πίτα εδώ. Και μπορείτε να βάλετε. Κάθε γιατί δεν φαίνεται στο Instagram. Instagram δεν βλέπουμε. Εδώ. Λοιπόν, η πίτα μου είναι εδώ, το κοτόπουλό μου είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, σύνθημα του Πασόκ. Παλιά. Παναγία μου. Άντε για. Λοιπόν, και μπορείτε να κάνετε είτε μία μαγιονέζο μουστάρδο μέλο κατάσταση ή μπορείτε να το κάνετε λίγο πιο healthy, οπότε θα βγάλω λίγο για, θα φέρω λίγο γιαούρτι στο λεπτάκι. Βλέπετε, έχουμε γιαούρτι εδώ, τέλεια. Το γιαούρτι, γιαούρτι. Και μουστάρδα. Να βάλω μουστάρδα. Να βάλω και λίγο μουστάρδα. Περιμένετε. Μην φύγετε. Και τώρα είναι το καλύτερο το σερβίρισμα. Εντάξει, το έχω κάνει ακριβώς να μην φαίνεται καθόλου τι γίνεται μέσα στο ψυγείο μου. Λοιπόν, μουστάρδα εδώ. Ντομάτα να βάλω. Να βάλω και ντομάτα. Ωραία. Και ντοματούλα. Εδώ. Για να πάρω μία σταγιά μαϊντανό. Κρεμμύδι τη βάζετε εσείς στο... στο πιτογυρό σας. Και θα φτιάξω μία γρήγορη σάλτσα με γιαούρτι και μουστάρδα. Ουσιαστικά αντί για... αντί για μαγιονέζα θα βάλω γιαούρτι για να το κάνω πιο healthy. Οπότε ρίχνω μέσα σε ένα μπολάκι γιαούρτι, μουστάρδα, να προσθέσω και μία σταγιά μέλι. Πού είναι το μελάκι μου? Εδώ. Για να κάνουμε έτσι πιο γλυκιά τη σάλτσα μας. Τέλειος. Και είμαστε. Ανακατεύω. Και έχω μία υπέροχη σάλτσα με μουστάρδα και μέλι, με τις ελάχιστες θερμίδες που μπορεί να έχω. Άντε, για. Κοιτάξτε εδώ την υπέροχη πίτα μας. Ήρθε η ώρα να τη γεμίσουμε. Θα βάλω αυτή την πλευρά από μέσα και αυτή είναι από έξω. Λοιπόν, οπότε, θέλω να δω πολλά. Αλουμινό βαρτό. Και πάμε να το στήσουμε σωστά. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Βάζω. Φύγε εσύ. Πώς το κατάφερα. Ένα τηγάνι χρειαζόμουν. Απλά για να σας δείξω όλα αυτά τα υλικά ξεχωριστά. Πάλι θα πλένω 4 ώρες, Παναγία μου. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Έχω την πίτα μου. Μια χαρά. Τέλεια. Οργανωμένη, εδώ και εδώ και εδώ και ρίχνω τη σάλτσα μου, τη σως μου μάλλον, διέτη σήμερα, σας προσέχω όλους, το βλέπετε, έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ, εδώ και εδώ, σαλτσούλα, τέλεια, πιτόγυρο, θα το βάλω έτσι για να φαίνεται. Πιτόγυρο. Ο γύρος μου μέσα. Όπως βλέπετε, εγώ δεν είμαι τσιγκούνης. Βάζω γύρω στο πιτόγυρο μου. Όπως και αυτούς τους μάστορες που βάζουν 3 κομματάκια γύρω και τα αφήνουν έτσι απλά. Λοιπόν, ντοματούλα. Να βάλω λίγο ντομάτα. Κρεμμύδι θέλετε, δεν μου είπατε. Κρεμμύδι. Κρεμμύδι, κρεμμύδι. Κρεμμύδι μου είπατε. Οπότε λίγο ντοματούλα, εδώ, λίγο ακόμα, λίγο μαϊντανό, ψιλοκομμένο,
Κρεμμύδι θα βάλουμε. Δεν μου είπατε. Όχι λέτε. Όχι, όχι, όχι. Πλυντήριο πιάτων η σου άλλη Ελένη λέει δεν έχεις. Έχω αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Δηλαδή άμα έχεις να πλύνεις πέντε πιάτα καλύτερα να πλύνεις το χέρι. Με ξοδεύει πάρα πολύ νερό το πλυντήριο πιάτο. Λοιπόν, και... Όπα, όπα, τη λίγο, αχ δεν είμαι καλύτερος τυλιχτής, μην με κορεδεύετε οι τυλιχτές, αλλά έχει πέσει κάτι κάτω, το καταλάβατε. Και ήρθε η ώρα να φάω.